un jour, on se réveille et on sort et on voit qu'il n'y avait plus d'Allemands. Et là, pendant un jour, le plus heureux de ma vie, il n'y avait personne. Il n'y avait aucun gouvernement, ni les Grecs, ni les Allemands, ni les communistes, ni les Anglais. Personne. On était libre. Quel bonheur! Alors, tout le monde s'est rassemblé, place de la Constitution. Les gens étaient fous de bonheur, fous de bonheur. Et qui nous aurait dit que ça c'était la mi-octobre, qu'au mois de décembre il y aurait déjà tous ces événements qui ont mis Athènes à plat la première fois que toute la ville s'est bombardée. Είναι Δεκέμβρης, Εμφύλιος. Είναι μια συνέχεια. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι, αν θέλεις, οι οποίοι συνεχίζουν αυτό τον αγώνα. Το Γαλλικό Ινστιτούτο, ο Οκτάβ Μερλιέ και νομίζω ιδίως ο Ροζέ Μιλιέξ είχαν την πρωτοβουλία να οργανώσουν ένα ταξίδι σπουδαστών στη Γαλλία. Ήταν η πρώτη φορά που Έλληνες σπουδαστές φεύγανε και δικαιωματικά για κάποιο τόπο. Και αυτό βέβαια στην ουσία το κάναν για να σώσουν μερικά κεφάλια, διότι οι περισσότεροι από αυτούς που λάβανε μέρος σε αυτή την εκστρατεία ήταν αριστεροί, διανοούμενοι, καλλιτέχνες και οπωσδήποτε κινδυνεύανε. Και από τότε περιμένουμε το πλοίο να έρθει να μας πάρει και να μας πάει στην Γαλλία. Η ατμόσφαιρα ήταν αυτή, ότι κάθε μέρα μαζευόμαστε σε ένα γραφείο και μαθαίναμε τα νέα. Ήρθε το πλοίο, δεν ήρθε το πλοίο, θα έρθει το πλοίο. Συνεχώς, επί τρεις μήνες γινόταν και επιτέλους ήρθε το πλοίο. Το πλοίο ήταν το Ματαρόα, η γυναίκα με τα ωραία μάτια. Η ασφάλεια και η αστυνομία έκανε τα πάντα, ήσαμε την τελευταία στιγμή για να εμποδίσει αυτή την αποστολή, ιδιαίτερα των αριστερών, γιατί εκτός από τους Μπουρσιέ τους 75, φεύγανε και άλλοι 75 περίπου, νέοι Έλληνες, διαφόρων ειδικοτήτων, με δικά τους έξοδα. Ακριβώς, ότι όταν φεύγει το πλοίο και βγαίνει από τα φανάρια και είμαστε στο ανοιχτό, στην ανοιχτή θάλασσα, αυτό το γκρίζο πρωινό το θυμάμαι μόλις, πια χαράζει, έχει ο χειμώνας, σύννεφα, γκρίζα, θάλασσα και όλα αυτά, και αρχίζει ένα τρελό πανηγύρι. Χορεύαμε σαν μικρά παιδιά, εμείς δεν μπαίναμε απλώς, πηγαίναμε να σπουδάσουμε, που ήταν και ευχάριστο. Και θα πηγαίναμε στο Παρίσι, που ήταν Παρίσι, και ήταν η πόλη του φωτός και της κουλτούρας. Αλλά φεύγαμε και από ένα κίνδυνο, πολύ υπαρκτό, ένα κίνδυνο πολύ συγκεκριμένο, να στερηθούμε την ελευθερία μας, χωρίς να ξέρει κανείς πού αυτό μπορεί να φτάσει. Αυτό ήταν το πνεύμα. Ήταν τρέλα εντελώς. Ήταν μεθυσμένος ο κόσμος εντελώς από αυτή την έννοια της ελευθερίας, το ότι επέζησες από μια τετράχρονη καταστροφή η οποία συνεχιζόταν στην Ελλάδα δυστυχώς ακόμα. Les gens veulent vivre. Les gens veulent avoir l'occasion de prouver ce qu'ils sont. Les gens veulent être libres. Veulent être libres, avoir l'occasion de créer. Enfin, nous, au moins, c'est ainsi qu'on le concevait. Oh.
En cette période extrêmement difficile que vit une fois de plus notre pays, où toutes les certitudes acquises s'écroulent, où l'Europe entière vacille, où ce pays est mené vers un futur sombre et incertain, et où se réveillent des souvenirs que nous voudrions oublier, notre seule arme pour résister à un monde qui s'effondre est de regagner notre capacité à rêver et à nous envoler loin de ce paysage de désespoir.